Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζομένων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζομένων Ελλήνων. Εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζομένων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζομένων Ελλήνων. Λαέ των Αθηνών, αυτή τη στιγμή έξω από το Πολυτεχνείο, στους χώρους των οδών Πατησίων υπάρχουν τάγκες. Οι Έλληνες που βρίσκονται μέσα στο Πολυτεχνείο, έξω από το Πολυτεχνείο και στους άλλους δρόμους των Αθηνών ξέρουν πώς θα φερθούν τα τάγκες. Ξέρουν ότι οι φαντάροι που βρίσκονται πίσω από το μέταλλό τους, οι καρδιές αυτών των φαντάρων είναι μαζί τους. Ξέρουν ότι οι φαντάροι δεν θα αποφασίσουν ποτέ να πατήσουν σκανδάλι ενάντια στον άοπλο, τον άμαχο πληθυσμό. Κυρίες και κύριοι, το αρχείο πολιτισμού σήμερα σε αυτό που φοβόμαστε όλοι να αγγίξουμε. Για κάποιον λόγο. Έχουν περάσει πάνω από 40 χρόνια και δεν έχουμε βρει το θάρρος να σκύψουμε σοβαρά, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς ιδεολογικά πιστεύω, χωρίς οτιδήποτε άλλο μας κουράζει και μας ταλανίζει, πάνω σε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορόσημο της νεότερης ιστορίας, για να δούμε πώς αυτό εκτυλίχθηκε και πώς αυτό έχει ή αγιοποιηθεί ή κατηγορηθεί. Και τα δύο παίζουν εξίσου σοβαρά. Εμείς, για να ρίξουμε φως σε αυτή την ιστορία, έχουμε σήμερα καλεσμένο τον καλό μου φίλο, δικηγόρο και συγγραφέα Γρηγόρη Κωσιβάκη, ο οποίος δεν θα μας πει τι άκουσε και τι είδε, διότι ήταν εκεί που συνέβαιναν τα γεγονότα. Κυρίες και κύριοι, μιλάω για την ιστορία του Πολυτεχνείου μέσα από τα γεγονότα, μέσα από τις σχολές που αυτά διαδραματίστηκαν. Γρηγόρη μου. Να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Είναι 47 τα χρόνια. 47 τα χρόνια. Λοιπόν, το κρίσιμο έτος ήταν το 1973. Προηγήθηκαν και άλλα γεγονότα πριν, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι το Πολυτεχνείο ήταν ένα λουλούδι και φύτρωσε. Ακριβώς. Ήταν ένας κορυφαίος ήλιος εκείνη τη στιγμή που ανέτειλε, γιατί έτσι το αντιλαμβανόμαστε εμείς, γιατί ζούσαμε στο σκοτάδι. Αυτό στοιχειοθετεί και το εάν μπορούμε να δώσουμε νόημα, αυτό που κάθε χρόνο το ακούω, ποιο ήταν το νόημα του Πολυτεχνείου. Για μένα είναι το δίπολο σκλαβιά ελευθερία. Κάθε γενιά, όταν νιώθει σκλαβιά, είτε από τους Τούρκους, είτε από τους Γερμανούς, είτε από τους Ιταλούς, είτε από εσωτερική αναγκαιότητα λόγω δικτατορίας, θέλει να απελευθερωθεί. Αυτό λοιπόν το κίνημα ήταν απελευθερωτικό. Τώρα, αν υπήρχαν και άλλες διαστάσεις που εμπεριέχονται στα συνθήματά μας, αυτό το κορυφαίο ψωμί παιδί ελευθερία, αλλά καταλήγει στην ελευθερία. Δεν γίνεται χωρίς αυτό. Επειδή είπα ότι ήσουν εκεί και ήσουν μέσα στα πράγματα, θέλω να το δικαιολογήσουμε αυτό που είπα και να μου πεις ακριβώς ποιος ήταν ο ρόλος σου, ναι, και πώς εκτελήχθηκαν τα πράγματα μέσα από τα δικά σου μάτια εκείνη την εποχή, τον καιρό. Εγώ θα ξεκινήσω με μία ερώτηση που μου έκανε ο προσωπικός μου ασφαλίτης στην ασφάλεια, ότι γιατί βρακολόπεδο, γιατί ανακατεύτηκες, γιατί το έκανες. Και του απάντησα, γιατί κατάγομαι από τους Μποτσαρέους. Και ο πατέρας μου στην αντίσταση ήταν αρχηγός ομάδος αυτοκτονίας. Και η μάνα μου ήταν γραμμένη στο ΕΑΜ, στην Κεσαριανή, και παρουσιάστηκε στο γερμανό διοικητή και ζήτησε να συλληφθεί και να φυλακιστεί για να φεθεί ελεύθερος ο πατέρας της, που ήταν για εκτέλεση. Με τέτοιους γονείς και τέτοιους προγόνους ήταν αυτονόητο ότι εγώ θα ήμουν εκεί. Ναι, που δεν είχες και κανένα λόγο, γιατί ήσουν ένας φοιτητής της νομικής και καλά θα πηγαίναν τα πράγματα, θα έπαιρνες το πτυχίο σου, θα βγαίνες ένας ευυπόληπτος καθώς πρέπει πολίτης στον κόσμο, ναι, και τέτοια. Τι ήθελες να μπλέξεις, αυτό ρωτούσε αυτό. Με ρωτούσε αυτό, ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε να καταλάβει, ναι, αυτός. Το κατάλαβε ο συγκεκριμένος, γιατί έτυχε να είναι από την παραμυθιά και ήξερε για σουλιώτες και μποτσαρέους και κάπου το κατάλαβε. Αν ήταν από κάπου αλλού, ίσως να μην το καταλάβε. Όμως, συμβαίνει το εξής.
συμβαίνει όλος ο κόσμος να τιμά και να χαίρεται, όπως είπες, στη στιγμή του Πολυτεχνείου. Όμως, όπως είπες, δεν υπάρχει παρθενογένεση, τίποτα δεν φυτρώνει από μόνο, το από 0-0. Έγινε πολλή δουλειά. Έγινε πολλή δουλειά, όχι από έναν και δυο, από τους τοπικούς συλλόγους των φοιτητών, Υπηρώτες, Κρητικούς, Χίους, Πελοποννησίους κλπ. Όπου ζυμώθηκε ένας πυρήνας. Ένα χρόνο πριν. Ένα και δύο χρόνια. Και δύο χρόνια. Ναι, βεβαίως, και κάποια δικαστήρια, όπου κάποιοι δικηγόροι τολμηροί υπεράσπισαν παιδιά που είχαν χτυπηθεί. Έτσι. Αυτά τα πράγματα σιγά σιγά η Ελληνοευρωπαϊκή Κίνηση Νέων, όπου ο Κανελάκης, ο Βερνίκος, ο Αλιβιζάτος είχαν ρόλους εκεί, και ένας πολύ σπουδαίος πρωταγωνιστής που πρέπει να τον αναφέρω συγκεκριμένα, ο Γεράσιμος Παρασκευόπουλος, η Μάκης, ο ηγέτης των Ρηγάδων και δήμαρχος Πύργου. Πύργου. Ναι. Εκλεκτός φίλος και εκείνον τον καιρό γείτονας. Δηλαδή για να βγει από το σπίτι του με παίρνει τηλέφωνο και εγώ κοίταγα αν υπάρχει περιπολικό, και όταν ήταν να βγω εγώ κοίταγε αυτός για να βγω εγώ. Ήταν μια απίστευτη ιστορία στο Παγκράτη. Αλλά θέλω να πω, γιατί κάποιοι λένε δεν έγινε τίποτα, όλα αυτά είναι αποκοιήματα φαντασίας κλπ. Ρε παιδιά, αφού είμαστε εκεί, έχουμε φωτογραφίες, έχουμε γεγονότα, είναι καταγεγραμμένα. Στρατιώτησον τόλμησα και έδωσα συνέντευξη στον, νομίζω ζει, δεν ξέρω αν ζει, ένα δημοσιογράφο της Αθηναϊκής, τον Βασίλη τον Λαμπρόπουλο, και ήμουν στρατιώτης. Θα μπορούσα δηλαδή να περάσω στρατοδικείο γι' αυτό. Μετέπειτα βεβαίως, αλλά είχα να πω πράγματα τα οποία κανείς δεν αμφισβήτησε. Και βεβαίως πρέπει να αποδώσουμε μνήμη Σένεκεν, μία ακόμη τιμή στον Αλέξανδρο Παναγούλη. Και εδώ είναι ένα κομβικό σημείο που πρέπει να το πούμε στον κόσμο, γιατί ο κόσμος θυμάται τον τραγικό τρόπο με τον οποίο, και άδικο τρόπο με τον οποίο έφυγε ο Αλέκος, αλλά θυμάται γιατί είχε κάνει λίγες μέρες πριν. Τι είχε ξεκινήσει να κάνει. Για μένα και για πολλούς άλλους που το συζητήσαμε ήταν ξεκάθαρο. Έκανε εισβολή σε στρατόπεδο όπου ήταν ετηρούντο τα αρχεία της ΕΣΑ. Πήρε έγγραφα τα οποία δημοσίευε σε κάποια εφημερίδα, ήταν νομίζω το Βήμα, όπου φαινόντουσαν. Γιατί τα έγγραφα αυτά είχαν συνταχθεί σε εποχές που οι συντάκτες χουντικοί δεν περιμέναν ότι η χουντά θα πέσει. Αυτοί λέγανε θα μείνουμε 100 χρόνια. Άρα λοιπόν μέσα από εκεί μπορούσε να κτηνοσκοπήσεις. Καταρχήν ανέφερε κάποιους φοιτητές. Τους κυνηγάμε. Απαγορεύστε τους να τους δώσετε πτυχία, χαρτιά, διαβατήρια. Κάποιοι δεν ήταν. Ενώ εμφανιζόντουσαν ως πρωταγωνιστές. Από αυτό το σημείο και πέρα, η Χνηλατής, ποιος ήταν ο Χαφιές και ποιος ήταν αυτός που τράβαγε τις μαύρες. Και ποιοι μετά, και ποια μετά πήγαν να δρέψουν δάφνες. Μπράβο. Ενώ ο Αλέκος όμως, εκτός από τους φοιτητές, έβγαλε στον αέρα και ποιοι ήταν αυτοί οι πολιτικοί που είχαν βαρεθεί την αγρανάπαυση και είχαν αρχίσει να κάνουν επικοινωνία με τη Χούντα, με τον Μαρκεζίνη, σε πιθανές εκλογές να μπορούν να ενεργοποιηθούν έτσι. Αυτό γινόταν εκρυπτό και παραδείστο. Κάποια στιγμή όταν βγαίνουν τα χαρτιά του Παναγούλη, τα έγγραφα που είχε προμηθευτεί εντός εισαγωγικών. Και σου λέει θα βγάλει κι άλλα θα τώρα. Θα βγάλει κι άλλα. Και κάποιοι που ήταν ίσως μεγαλόσχημοι, έχω στο νου μου κάποιο, αλλά δεν κάνει, έχει πεθάνει, ας το αφήσουμε. Προφανώς είπανε αυτός πρέπει να σταματήσει να λέει, πρέπει να φύγει. Να φύγει από μέσα. Και τον φύγανε. Λοιπόν, πάμε στην νομική. Είναι φαντάζομαι η κομβική σχολή. Θα το περίμενε κιόλας κανείς. Θα το περίμενε κιόλας κανείς από τους νομικούς, από τους φοιτητές νομικής να ξεκινήσει κάτι τέτοιο, που συμπαρέσυρε αργότερα και άλλες σχολές. Τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα, πώς έρχεται αυτή η σπίθα, πώς ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία. Θα σου πω ότι ήμουν ο τελευταίος εκλεγής συνδικαλιστής 4 μέρες πριν τη δικτατορία. 17 Απριλίου του 1967. Ως πρόεδρος των φοιτητών σου. Με εξέλεξαν οι πρωτοετής με πλειοψηφία πρώτο. Άρα πρόεδρος. Λοιπόν, δεν μπορούσα να ανεχθώ ότι θα μου πάρουν την προεδρία αυτή που κάνει τη δικτατορία. Και στις αρχές Μαΐου, όταν γυρίσαμε το Πάσχα, εντελώς τρελά και με πρωτοβουλία, ανέβηκα στο Σαριπόλου το αμφιθέατρο και έβγαλα λόγο. Μείναν κατάπληκτοι όλοι, διότι δεν ήταν οργανωμένο, ήταν μια τρέλα μου τη στιγμή. Κάποιοι πολύ κοντινοί μου το ξέρανε και μου λέγανε: Πού πας, τρελέ.
Το έκανα. Εννοείται ότι με συλλάβανε αμέσως. Η ημερομηνία. Η ημερομηνία πρέπει να ήταν 4-5 Μαΐου του 67. Ήταν από τις πρώτες αντιστασιακές ενέργειες. Πράξεις. Πώς ναι. Σε λέει, από μικρός φαινόμουνα. Λοιπόν. Τώρα, τι με έσωσε εκεί. Περίμενε. Δεν μπορούσα να πιστέψουν ότι αυτό το έκανε αυθόρμητο. Αυτό θα ναι. Το πεις αμέσως μετά το διάλειμμα, να κρατήσουμε τον κόσμο σε αγωνία. Να δείτε πώς ξεκινάνε τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, και πώς το μικρό πέταγμα της πεταλούδας καταλήγει σε ένα μεγάλο κυκλώνα. Νόμος του Μέρφη. Κάπου αλλού. Εξασφαλίσετε ένα περιβάλλον για τους αγαπημένους και τους επισκέπτες σας πλήρως αποστηρωμένο και απαλλαγμένο από μικρόβια, βακτήρια και ακάραια. Η επιτραπέζια συσκευή αποστήρωσης με UVC ακτινοβολία το πραγματοποιεί. Φορητή και εύκολη στη χρήση της σε κάθε χώρο και σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Διαθέτει τηλεκοντρόλ λειτουργίας και ορισμό χρόνου απολίμανσης. Για τους επαγγελματίες που θέλουν αποστηρωμένους χώρους, υπάρχει η λάμπα οροφής με μόνιμη εγκατάσταση, είτε Wi-Fi είτε χρονοδιακόπτη. Εξασφαλίστε οικονομικά και εύκολα σωστή και πιστοποιημένη απολίμανση. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Μέρος δεύτερο λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα με τον Γρηγόρη Κωσιβάκη για να δούμε τα πράγματα από την αρχή. Πώς ξεκινάνε, γιατί όλοι βλέπουν την κορυφή του παγόβουνου. Το μεγαλύτερο κομμάτι του παγόβουνου όμως είναι κάτω από το νερό. Έχεις κάνει αυτό το πρώτο τόλμημα λοιπόν. Το 67. Λοιπόν, εννοείται ότι μετά έχασα το έτος μου, με παρακολουθούσαν συνεχώς. Σε κάθε περίπτωση όμως κάποια στιγμή ήθελα να δείξουν ένα δημοκρατικό πρόσωπο. Και άρχισε να κυκλοφορεί ότι οι διορισμένοι από αυτούς τους συνδικαλιστές θα κάνουν εκλογές. Μου ήρθε η ιδέα λοιπόν και ενημέρωσα κάποιους από τους παλαιότερους από μένα προδικτατορικούς συνδικαλιστές, τον Κωνσταντίνο Αλαβάνο, τον Αντώνη Βγόντσα, δικηγόρο μετά κλπ. Και με συγκεντρώσεις στο σπίτι των Αλαβάνων, του Μακαρίτη Νικολάου Αλαβάνου, υπουργού του Γεωργίου Παπανδρέου, και με όλη την οικογένεια Αλαβάνων, ο Μάκης ο Παρασκευόπουλος που είπαμε πριν, ο Αλιβιζάτος, κάποιοι άλλοι που επίσης παίζανε ρόλο, μην αδικήσω ίσως κάποιον, παρουσιάσαμε ένα πλάνο ότι θα κατεβαίναμε και εμείς στις εκλογές αυτές που λέγανε. Όταν καταλάβανε ότι δεν θα ήταν το γήπεδο για μια ομάδα και θα ήταν κι άλλοι και φοβηθήκανε, ματαιώσαν τις εκλογές. Ήταν ήδη μια αντιστασιακή κίνηση. Μέσα από τη διαδικασία λοιπόν αυτή, φτάνουμε στο 72 προς 73 που είναι κομβικό έτος, γιατί αρχίζουμε πλέον να αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει από κάτω ενδιαφέρον, φουσκώνει το ποτάμι, κάτι βράζει. Ναι, και με κάτι δοκιμαστικές συγκεντρώσεις, μία στο Πολυτεχνείο ανοιχτή, νομίζω έχεις και μια φωτογραφία από αυτό, μία στη νομική που βγαίνουμε νωρίς, αλλά δόθηκε η ευκαιρία
να γίνει, ας πούμε, εκεί η σφιγμομέτρηση των δυνάμεών μας. Εκεί μάλιστα η Ιωάννα Καριστιάνη, πρόεδρος των κριτικών, ο Μακαρίτης Μικρούτσικος, ο Θάνος, και εγώ συντάσσουμε τον όρκο των φοιτητών. Τον γράψαν τα παιδιά και μου το φέρανε για χτένισμα. Εγώ ήμουν στο πτυχίο, κάτι περισσότερο ήξερα. Πάς περιπτώσει. Θέλω να πω λοιπόν ότι πάμε για μια μεγάλη κατάληψη. Και την κάνουμε... Οργανώνεται το πράγμα. Έτσι, όρκος, μπράβο, δωμάτια, ναι, ξεχωριστά, ρόλοι. Έτσι, ρόλοι. Και οι αντιστασιακές οργανώσεις, αντιεφεέ του ΚΚΕ, Ρήγας Φεραίος του ΚΚΕ εσωτερικού, οι λεγόμενοι Κινέζοι, πήγαν και Κινέζοι, λοιπόν, πολλά παιδιά δυναμικά, ο Διονύσης Μαυρογέννης αδιαφυσβήτητος ηγέτης τους, τρελάκιας για αυτός, πήγαμε να τσακωθούν πολλές φορές, αλλά εκλεκτός φίλος και καλό παιδί, αγωνιστής σωστός. Λοιπόν, αποφασίσαμε να γίνει η κατάληψη νομική, γιατί το κτίριο κατά κάποιο τρόπο προσφερόταν. Έτσι λοιπόν διαδόθηκε το πράγμα στους κύκλους μας. Εμένα την παραμονή εμφανίστηκαν στο Παγκράτη ο Αλέκος Αλαβάνος με τη γυναίκα του την Κάτια, μετέπειτα γυναίκα του, την Ιωάννα Καριστιάνη, οι οποίοι είχαν διαπιστώσει ότι τα σπίτια τους παρακολουθούνται. Και ήρθαν στο Παγκράτη, τους βόλεψα σε κάποιο γειτονικό σπίτι και την άλλη μέρα φάγαμε πρωινό στη μητέρα μου, με την ευχή της φύγαμε για τη νομική, με ταξί παρακαλώ. Μπήκαμε μέσα, είδαμε ότι το πλήθος ήταν αρκετό και σε κάποια στιγμή στις 12 η ώρα κλείσαν οι πόρτες. Πόσα άτομα περίπου ήταν τότε μέσα? Πρέπει να είχαν μπει περίπου 1500. Α, τόσα πολλά. Είχαν μπει ήδη 1500. Πολύ πρωτοετής που ήταν στα μαθήματα, υπήρχε αυτό. Αυτό ήταν και ένα ντεζαβαντάζ μετά, γιατί τα παιδιά δεν ήταν έτοιμα για μακρά διαρκείας κατάληψη. Έτσι λοιπόν, βγήκαμε στις ταράτσες, γίνανε τα συνθήματα, πήρε είδηση ο κόσμος. Γνωστές φωτογραφίες από διεθνή μέσα. Έτσι. Πάρα πολλά κλπ. Μέχρι που φτάσαμε στο βράδυ. Αλλά είμαστε ήδη φουσκωμένοι. Ένθερμοι. Απέναντι ήταν οι ασφαλίτες και οι φιλοχουντικοί φοιτητές, οι οποίοι δύο-τρεις φορές κάνανε και απόπειρα να μπουν. Μία από την πόρτα τη μεγάλη, μία από τη Σίνα, όπου εκεί έπεσε πολύ ξύλο. Πρωταγωνιστής εκεί ο εκλεκτός φίλος, αδερφός και κουμπάρος, ο Γιώργος ο Χαραλαμπόπουλος, μου έχει βαφτίσει το γιο μου. Λοιπόν, ο οποίος έπαιξε πολύ γερό ξύλο, και ο Βερνίκος ο Γιώργος και μερικά πολλά άλλα παιδιά. Και καταφέραμε να κλείσουμε τις πόρτες, να μην μπορούν να μπουν μέσα, και ήρθε η νύχτα. Στη νύχτα άρχισαν οι διεργασίες. Κατά κάποιο τρόπο εκεί έπαιξα ρόλο τα κομματικά, γιατί προσπαθούσαν οι παρατάξεις να πάρουν την πρωτοβουλία. Προσωπικά δεν μου αρέσαν οι γραμμές ποτέ, δρούσα ανεξάρτητα κλπ. Το βράδυ μπορώ να πω για ένα ωραίο γεγονός, ότι στην ταράτσα, επειδή έχω και κάποια καλή φωνή, μάζεψα 3-4 και τραγουδούσαν τα παιδιά της Σαμαρίνας. Πράγμα που ακουγόταν κάτω. Και το άκουσε και η μάνα μου, η οποία είχε έρθει χωρίς να το ξέρω και ήταν από κάτω. Λοιπόν, κατεγράφει αυτό, κάποια στιγμή καταλάγιασαν τα πράγματα. Κατεγράφει εκείνη την εποχή από δημοσιογράφους όλων των μέσων, ναι, όλων των χωρών. Ήταν ο Μινάς Παπάζογλου των νέων, ο οποίος είχαμε επαφή, γιατί ναι, βρήκαμε ένα τηλέφωνο, ενώ είχαν κόψει τα τηλέφωνα, κάποιος καθηγητής είχε τηλέφωνο προσωπικό και ακούσαμε ότι λειτουργούσε και με αυτό είχαμε επικοινωνία απ' έξω. Ναι, όχι, εννοώ και Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ, ναι, ήταν γύρω-γύρω. Εκείνο. Εκείνοι πιο πολύ. Μπράβο. Γίναν λοιπόν διάφορες συσκέψεις στο γραφείο. Εκεί πρέπει να πω ότι έκανε και μια υπεξαίρεση. Είχε ένα πολύ ωραίο χαρτοκόπτη ο καθηγητής, τον οποίο τον πήρα και τον έβαλα στην κάλτσα μου για πάνω ενδεχόμενο. Μου έμεινε και τον έχω σουβενίρ. Ζητώ συγγνώμη αναδρομικά αν του έλειψε του ανθρώπου. Εν πάση περιπτώσει ήταν ανάγκη. Κατεσχέθηκε για τον αγώνα. Λοιπόν. Το πρωί λοιπόν με βρήκε να κοιμάμαι σε κάποια καθίσματα, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο όροφο, μαζί με τον Γιώργο τον Χαραλαμπόπουλο και τον Ανδρέα Κούρκουλα, αδερφό του Άλκη, ναι, έτσι, μικρός. Μικρός εννοώ σε μικρό έτος. Μου ήρθε μια ιδέα. Θεωρώ ότι ήταν ίσως και η κορυφαία μου συμβολή. Όλο το σκηνικό που έπαιζε τα ραδιόφωνα στο εξωτερικό κλπ. Είναι ότι κάποιοι αλήτες,
κάποιοι αναρχικοί. Αυτό θέλω να διορθώσουμε. Κάποιοι που δεν ενδιαφέρονται, απάτριδες, δεν το συστάνε. Γραφότσο και λέγονται αυτά. Για μένα ήταν η μεγαλύτερη βρισιά αυτό και το νιώθα. Μου ήρθε μια ιδέα και τι έκανα. Το λέω στον Γιώργο του Χαραλαμπόπουλο, μου λέει συμφωνώ, είσαι τρελός, αλλά αξίζει τον κόπο. Και βγαίνουμε, αρχίζουμε να ξυπνάμε κόσμο και τους βγάζουμε 7 η ώρα στην ταράτσα. Καμιά πεντακοσαριά. Μες στο κρύο. Μες στο κρύο. Γι' αυτό και φαίνεται στις φωτογραφίες, είναι όλοι κουκουλωμένοι. Οπότε, ανεβαίνω στο περβάζι, εκεί που είναι η σημαία με τον ιστό. Ήτανε, θα πούμε και γι' αυτό. Κάνω έπαρση σημαίας και οι 500 ψάρουν το εθνικό ύμνο. Συγκλονιστική στιγμή. Αυτό το γεγονός. Και φαντάζομαι ότι σηματοδότησε. Έκανε να καταρρεύσει ο μύθος για το ποιοι είμαστε. Έλληνες φοιτητές, πατριώτες, αφού ψέρνουν εθνικό ύμνο και κάνουν έπαρση ελληνική σημαία. Αυτό διεδόθη, πήγε σε όλη την Ευρώπη. Ούτε κόμματα. Τι ούτε κόμματα. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, εάν ήταν αργότερα, μπορεί να είχαμε πρόβλημα με τις κομματικές νεολαίες. Ναι, μπορεί. Έτσι, μπορεί. Αυτό το λέω και πραγματικά είναι κρίμα, γιατί σε άλλη φάση που μας κλείσαν τη σχολή και θέλησα να πάμε να κάνουμε συνέλευση, πού, εδώ θα ανατριχιάσεις, στο θέατρο Διονύσου κάτω από την Ακρόπολη, δεν το επέτρεψε η ΔΕΦΕ. Γιατί θα προάγονται εθνικιστικά αντανακλαστικά. Ντροπή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και εκεί είναι ένας Ολλανδός φωτορεπόρτερ, ο οποίος το κάνει. Μας παρακολουθούσε και παγκοσμίως γνωστό. Αυτό, ναι. Η μισθή μου και τότε, η μετέπειτα γυναίκα μου ήταν στη Φλωρεντία. Και το είδε και τρελάθηκε. Εγώ στο πρεβάζι για να κάνω έπαρση ημέρας. Τέλος πάντων. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό το γεγονός της καταλήψεως της σχολής, η οποία και έλειψε, το ότι δεν είσαι αναλύτες, χαφιέδες, ρουφιάνοι και κομματοτέτοιοι και απόδειξε, ανάρχοι. Ήρθε την άλλη μέρα το πρωί. Ναι. Μας ήρθε πρόσκληση από τη Σύγκλιτο, η οποία τότε δεν ήθελε ούτε να μας ακούει, μέχρι τότε, να πάμε για συνομιλίες. Γιατί κατάλαβε. Αυτό όμως σημαίνει αναγνώριση. Έτσι. Του φοιτητικού κινήματος. Ότι είμαστε κάποιοι, έχουμε μια οντότητα. Δεν έχει σημασία από ποιες παρατάξεις ή αν είμαστε ανεξάρτητοι. Σημασία έχει ότι σε καλή Βρετανία οι καθηγητές, και μάλιστα όταν πήγαμε εκεί, εγώ έχω μια φωτογραφία, δεν μπόρεσα να τη βρω, αλλά θα τη βρούμε στην πορεία. Τη δημοσίευσε την επομένη το Athens News, αγγλόφωνη εφημερίδα που έβγαινε εδώ, όπου είμαι φωτογραφία εγώ και δεξιά μου και αριστερά μου δύο κοπέλες της φιλοσοφικής τότε, η Τιτίκα Ισαράτσι και η Κλειό Εικόντου, με τις οποίες πήγαμε στην Βρετανία. Από άλλη πόρτα πήγανε παιδιά από τις σχολές τις άλλες, από πάνω είχε έρθει νομίζω Μπίστης, ο Ματζουράνης κλπ. Τότε είναι λοιπόν που το κίνημα παίρνει σάρκα και οστά, παίρνει έτσι, ταυτότητα. Επισημοποιείται, παίρνει ταυτότητα. Έτσι. Γιατί ακριβώς τίποτα δεν είναι ισχυρότερο από το εθνικό σύμβολο και να κάνεις αναγωγή στα εθνικά ιδεώδη και στην ταυτότητά σου. Έτσι είναι. Από εκεί και πέρα, με τις συνομιλίες στην Βρετανία, επιτύχαμε να γίνει με τρόπο, θα έλεγα αξιοπρεπή, η αποχώρηση το απόγευμα, παρουσία του Πριτάνεως και χωρίς να ανοίξει μύτη τουλάχιστον για 200 μέτρα από τη σχολή. Παρακάτω δεν ξέρω τι έγινε, γιατί ήταν οργανωμένη. Ένα γεγονός που δεν το ξέρεις. Όταν είμαστε μέσα στην Βρετανία, με πλησίασε ένας κλητήρας και μου λέει ότι θέλει να σας μιλήσει ένας καθηγητής. Λέω, που είναι, σε ένα δωμάτιο δίπλα. Με πολύ προσοχή, γιατί δεν ήξερα και τι τρέχει. Βλέπω έναν ιερωμένο, ο οποίος μου συστήνεται ως επίσκοπος Ανδρούσης. Ο Ανδρούσης. Ποιος είναι? Ο Αναστάσιος της Αλβανίας. Ο Αναστάσιος της Αλβανίας. Ναι. Επίσκοπος Ανδρούσης και καθηγητής της θεολογικής σχολής. Ένας από τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη μόρφωση. Είχε αγοράσει βιταμίνες από φαρμακεία, 300, 400, δεν ξέρω, και με διάλεξε γιατί φόραγα ένα φαρδί αμπέχονο ναυτικό και μέσα. Μου τα τυλίξανε γύρω από τη μέση μου, με το αμπέχονο δεν φαινόντουσαν, και μπήκαμε στη νομική σχολή και παίρνοντας από μία βρύση που δεν είχαν κλείσει και ποτηράκια πλαστικά, νερό, βιταμίνη C. Για να κρατηθείτε. Για να κρατηθούμε. Αυτό το θυμάμαι πρόσφερα. Ότι η πρώτη που πήρε, γιατί είμαστε κοντά, ήταν η Όλγα η Τρέμη. Ελπίζω να θυμάται τη βιταμίνη που της έδωσα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι ένα προεόρτιο αυτών που θα ακούσετε για τη συνέχεια. Μείνετε κοντά μας, έχουμε και άλλα πολλά να σας πούμε. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζομένων φοιτητών
Αθηνών. Αυτή τη στιγμή, έξω από το Πολυτεχνείο, στους χώρους των οδών Πατησίων υπάρχουν τάγκ. Οι Έλληνες που βρίσκονται μέσα στο Πολυτεχνείο, έξω από το Πολυτεχνείο και στους άλλους δρόμους των Αθηνών, ξέρουν πώς θα φερθούν τα τάγκ. Ξέρουν ότι οι φαντάροι που βρίσκονται πίσω από το μέταλλό τους, οι καρδιές αυτών των φαντάρων είναι μαζί τους. Ξέρουν ότι οι φαντάροι δεν θα αποφασίσουν ποτέ να πατήσουν σκανδάλι ενάντια στον άοπλο τον άμαχο πληθυσμό. Αρχείων πολιτισμού, κυρίες και κύριοι, και πιάνουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε στην περασμένη μας συνάντηση με τον Γρηγόρη Κωστιπάκη, λίγο πριν. Τη στιγμή που εψάλλει ο εθνικός ύμνος από τους φοιτητές, αυθόρμητα, μιας νύχτας έμπνευσης, μάλλον ενός χαράματα έμπνευση ήταν αυτό το πράγμα. Πρωινή. Που άλλαξε τον ρου της ιστορίας και από εκεί που όλοι βρίζανε αυτά τα παιδιά, ότι ήταν αναρχοαυτόνομοι, ότι ήταν απάτριδες, ότι δεν ξέρω εγώ τι ήτανε, ξαφνικά δεν μπορείς να βρίζεις κάποιον ο οποίος κάνει έπαρση εθνικού συμβόλου και τραγουδάει τον εθνικό ύμνο μες στο κρύο. Αυτά όλα αναρούνται. Και όταν γίνανε και μάλιστα διεθνώς γνωστά. Και έτσι, όπως είπαμε, συνοψίζω, η σύγκλιτος συνάντησε τους φοιτητές νομικής. Έτσι είναι. Μετά την... Να πούμε το ρόλο των καθηγητών. Υπήρχαν κάποιοι καθηγητές πολύ σοβαροί στην Είναι σημαντικό να το πούμε. Κάποια ονόματα. Υπήρχαν άνθρωποι... Δεν θα ξεχάσω το Μαγκάκι και τον Καράγιωργα, ας πούμε. Το Ρόκα, νομίζω ότι μπορούμε να το αναφέρουμε. Τον Τρογιάνο στο εκκλησιαστικό. Ήταν άνθρωποι, τον Μπακατσούλα στην εγκληματολογία. Σκέψω ότι πήρα μηδέν άσο στην εγκληματολογία. Όχι γιατί δεν είπα. Γιατί ο Δασκαλόπουλος ήταν πατενταρισμένος, χουντικός, παρότι τον είχα γλιτώσει από ξύλο, διότι κατεβαίνοντας στη σκάλα του την πέσανε. Και εγώ με κοστούμι και γραβάτα, γιατί είχα πάει να δώσω εξετάσεις, έτσι δίναμε τότε, έπεσα και τον προστάτευσα. Μου βάλε άσο, εν πάση περιπτώσει. Όταν πήγα στον Μπακατσούλα όμως, με ρώτησε τι σου έχει βάλει. Λέω άσο, 9. Και πήρα 5. Λοιπόν, το ίδιο έγινε και στο Ρόκα, το έγινε και αλλού, όπου μάλιστα με το Ρόκα είχαμε μια ιδιαίτερη γνωριμία. Με κάλεσε να πάω σπίτι του και μπαίνοντας εγώ εντυπωσιάστηκα γιατί είχε ένα φοβερό πορτρέτο του πατέρα του, ο οποίος υπήρξε μακεδονομάχος, με στολή κλπ. Η ιστορία δηλαδή της οικογένειας ήταν παράλληλη με τη δική μου, που η δική μου, ο παππούς μου, ο αδερφός του κλπ. Ήταν με δικό τους ανταρκτικό σώμα στη Βόρειο Ήπειρο. Αυτή η ταύτιση μας άνοιξε κουβέντα για πολλά πράγματα. Σας έφερε πιο κοντά. Ναι, και μου είπε ότι όποια παιδιά θέλουν να δώσουν εξετάσεις εκτός σειράς, γιατί τους παρακολουθούσαν, εκκριβόντουσαν, θα με ενημερώνεις, θα τους περιμένω, θα τους βάζω βαθμό και θα φεύγουν. Και πάρα πολλοί πήραν βαθμό. Ο Στέφανος ο Τζουμάκας, που πήγε μεταμφιεσμένος με γυαλιά και μουσι, πήγε και έδωσε εξετάσεις και πέρασε αδιάβαστος. Και πολλοί άλλοι. Δηλαδή ήταν άνθρωποι που θέλαν να δείξουν τη συμπαραστασή τους με αυτόν τον τρόπο. Υπήρχαν και άλλοι, οι οποίοι ήταν, ας μην χαρακτηρίσω. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι πια. Ανοίξαμε το δρόμο στο να γίνονται σχεδόν καθημερινές καταλήψεις στη νομική. Και από άλλες σχολές μετά. Και από άλλες σχολές επεκτάθηκε. Υπήρχε πολύ καλή, ας πούμε, δράση ομάδων στην ΑΣΟΕ. Στην Πάντιο. Υπήρχε και μαγιά όμως φοιτητών. Έδειξε κάτι. Στην Πάντιο, ο πρόεδρος των συνελεύσεων ήταν ο πολύ καλός μου φίλος Χρήστος Παπαβασιλείου, δικηγόρος κορυφαίος στο ναυτικό δίκαιο, ο οποίος όμως είχε ένα άλοθη τρομερό. Έπαιρνε συνέχεια 10. Όταν λοιπόν οι ασφαλίτες μιλάγανε για αλήτες, αιωνίους φοιτητές κλπ., εμείς λέγαμε ο άνθρωπος αριστερού 10. Τι θα πείτε σήμερα. Αυτό λοιπόν ήταν πολύ σημαντικό. Παρεμπιπτόντως, πρέπει να το πω και για τον Γιάννη τον Μαντζουράνη. Όταν τον πήραν στην ΕΣΑ, ο σταγματάρχης Πανός έλεγε στη μαμά του, την κυρία Κασιανή, πολύ μαχητική κυρία Μαντζουράνη, ότι τι άφησε στο γιο σου να μπλέξει και να αφήσει τα μαθήματά του κλπ. Ο γιος μου παίρνει 10. Δεν μπορούσαν να μας πιάσουν εκεί. Λοιπόν, εγώ δεν ήμουν τόσο. Αυτό καταρρύπτει φοιτητές. Πολλά ψέματα και πολλές σπηλώσεις. Ακριβώς. Περί των αλητών αυτών. Έτσι. Βέβαια, υποφέρανε πάρα πολλά παιδιά στην ασφάλεια και στην ΕΣΑ. Μαρτύρια πραγματικά. Η
πολύ αγαπητή η Ιωάννα Καριστιάνη ταλαιπωρήθηκε πολύ άσχημα εκεί πέρα, αλλά και άλλα παιδιά, ο φίλος μου ο Γιώργος ο Αγιαστρατήτης, Χαραλαμπόπουλος. Ο Χαραλαμπόπουλος, ο κουμπάρος μου, ο οποίος τον βασάνισαν έξω από την πόρτα του κελιού του πατέρα του. Κόντεψε να αυτοκτονήσει. Και έκοψε το λαιμό του με ξηράφι για να τον πάνε στο νοσοκομείο να γλιτώσει τα βασανιστήρια. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, εγώ ήμουν από τους τυχερούς, διότι όταν με συλλάβανε και αφού μας περιποιηθήκαν στην ΕΣΑ, μας στείλαν στην ασφάλεια, ξέσπασε το κίνημα του ναυτικού το και δεν είχαν κελιά που να βάλουν τους ναυτικούς. Και διώξαν το φοιτηταριό, σου λέει, θα τους καναβρούμε αυτούς, και έτσι μπορέσαμε και φύγαμε. Εξαφανιστήκαμε, εννοείται, αλλού. Να μην πω που ήσουν, γιατί τα ξέρω, ναι, τα χωριά. Όχι, να, μπορεί να χρειαστεί, δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, όχι, κάποια άλλα μπορώ να τα πω αργότερα. Πέρασε το καλοκαίρι, αλλά είχε σημασία το ότι επειδή φιλορροούσαμε λόγω εξετάσεων, λόγω των συλλήψεων κλπ, των στρατεύσεων, γιατί είχε βγει και νόμος που στράτευσε πάρα πολλά παιδιά από το φοιτητικό κίνημα, αναγκαστικά, έτσι. Αυτό είχε σαν συνέπεια να δώσουμε στις 17 Μαΐου που συνελήφθη εγώ επόμενη συνάντηση 20 Σεπτεμβρίου. Αυτό ήταν η ιδέα δική μου. Και έτσι πέρασε το καλοκαίρι όπου ζυμωνότανε αυτή η ημερομηνία. Και δεν φάνηκε η φιλορροή. Ναι, και στις 20 Σεπτεμβρίου βρεθήκαμε 1500 απ' έξω. Και έτσι ξανάρχισε αυτό το πράγμα. Και επειδή για να πλησιάσουμε στο Πολυτεχνείο, γίνεται μία εκδήλωση στην επέτειο του θανάτου του Γεωργίου Παπανδρέου, στο πρώτο νεκροταφείο. Όπου εκεί εμφανίζεται για πρώτη φορά οργανωμένη, πέρα από τις άλλες οργανώσεις που είπα, η λεγόμενη Παναρμόνια. Αυτή είναι οργάνωση φοιτητική του ΠΑΚ, δηλαδή του Ανδρέα Παπανδρέου, στο οποίο τότε ήμουν και εγώ ενταγμένος. Ηγέτης Χαραλαμπόπουλος, από κάτω Αντώνης Λιβάνης, επιχειρησιακός διοικητής Θανάσης Τσούρας, και ανασχολεί κάποιοι από εμάς, Λαλιώτης, Τζόρτζης Τιμπάντιο και πολλοί άλλοι, Μιχαλόπουλος και τα ρέστα. Εκεί πέφτει πολύ ξύλο, αλλά για πρώτη φορά οι φοιτητές κυνηγάνε τους αστυνομικούς. Δεν είχε ξαναγίνει. Δηλαδή, από την πύλη του Αδριανού σε όλη την Αμαλίας φεύγαν οι αστυνομικοί και από πίσω τους κυνηγάγαν φοιτητές. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει ως τότε. Εκεί πρέπει να το αναφέρω, διεκρίθη πάρα πολύ ο αδερφός μου, Χαράλαμπος Κωσιβάκης, ο οποίος ήταν 20 χρονών τότε και μου τον μπένευε ο Τσούρας μετά, τι παλικάρι είναι αυτό. Λοιπόν, αυτά τα προεόρτια δείχνανε ότι υπάρχει. Ήσασταν τυχαίροι, γιατί τότε οι αστυνομικοί ήταν σαν τα μάτια σήμερα. Ναι, εννοείται. Δεν είχαν ασπίδες. Είχαν άλλα. Αλλά πάση περιπτώσει. Θέλω να πω λοιπόν ότι αρχίζει να ζυμώνεται πλέον η ιδέα ότι πρέπει να γίνει κάτι μεγάλο. Μεγαλύτερο από τη νομική. Και ότι είναι εφικτό να γίνει. Εφικτό να γίνει. Αυτό. Μετρούσαμε δυνάμεις. Αυτό ακριβώς. Έτσι. Είχε αρχίσει να εξαπλώνεται και στα σχολεία. Ξέρεις, μοιάζει με το 21, όταν έχασε κάποιες μάρκες ο μάχης ο Τούρκος, άρχισε να πιστεύουν ότι, μπορούν να το κάνουν. Μπορούν να νικηθεί. Εγώ είχα, τολμώ να πω, ένα μικρό πυρήνα παιδιών από το Βύρον, από το Παγκράτη, στα οποία τους περνούσα μηνύματα. Δεν είχαν πάρει μέρος ακόμη, αλλά ήταν παρόντες και παρούσες, ήταν και κορίτσια, σε αυτό που σου είπα για το πρώτο ακροταθείο. Ήτανε πρόβα. Ακριβώς. Λοιπόν, στη συνέχεια λοιπόν, πλησιάζοντας τις ημέρες του Πολυτεχνείου, δέχτηκα μία πρόταση από τον Νίκο Μπίστη να συνεργαστούμε πλέον σαν οργάνωση η Παναρμόνια, πράγμα που το μετέφερα εγώ στους παραπάνω, αλλά με τον όρο ότι θα βάλουμε στην άκρη τους Κινέζους. Εντός εισαγωγικών. Δεν το δέχτηκα, γιατί ο καθένας έπρεπε και μπορούσε να είναι αντιστασιακός, δεν μπορούσε κάποιος άλλος να το απαγορεύσει. Έτσι, ήταν πράγματα αυτά τα κομματικά της αριστεράς, τα οποία συχαινόμουν από τότε και εξακολουθώ να τα συχαίνομαι και τώρα. Λοιπόν, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πάση περιπτώσει. Τολμώ να σου πω λοιπόν ότι το Πολυτεχνείο, ενώ προετοιμαζόταν, έγινε τυχαία. Σαν αφορμή. Κράτα το αυτό. Πάμε στο μικρό μας διαλυματάκι και επανερχόμαστε για το επόμενο μέρος της εκπομπής, όπου πλέον θα μπούμε μέσα στο Πολυτεχνείο.
εξασφαλίσετε ένα περιβάλλον για τους αγαπημένους και τους επισκέπτες σας πλήρως αποστηρωμένο και απαλλαγμένο από μικρόβια, βακτήρια και ακάραια. Η επιτραπέζια συσκευή αποστήρωσης με UVC ακτινοβολία το πραγματοποιεί. Φορητή και εύκολη στη χρήση της σε κάθε χώρο και σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Διαθέτει τηλεκοντρόλ λειτουργίας και ορισμό χρόνου απολίμανσης. Για τους επαγγελματίες που θέλουν αποστηρωμένους χώρους, υπάρχει η λάμπα οροφής με μόνιμη εγκατάσταση είτε Wi-Fi είτε χρονοδιακόπτη. Εξασφαλίστε οικονομικά και εύκολα σωστή και πιστοποιημένη απολίμανση. Αν μου φύγεις μου πιες πει, δεν θα έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις και πήγες πει, μου ζητάς να λησμονήσω. Φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα, αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Και ερχόμαστε πια στο πολυπόθητο σημείο του Πολυτεχνείου. Καταρρίψαμε το ψέμα του αλήτες, ρουφιάνοι, ξέρω εγώ, ελεηνοί, απάτριτες και τι αναρχικοί είστε εσείς. Το μύθο των κακών μαθητών, των αιώνιων φοιτητών, τα ακούσατε και όλα αυτά καταρρίφθηκαν. Το μύθο των συγκεκριμένων ανθρώπων που έρχονται όλοι από μια συγκεκριμένη πολιτική παράταξη και κατεύθυνση, πάνε αυτά. Το μύθο των καθηγητών που δεν λάβανε μέρος, μάλλον η λέξη μύθος είναι λάθος γιατί σημαίνει αλήθεια, αλλά το παραμύθι εννοώ των καθηγητών που δεν λάβανε μέρος, που δεν φροντίσανε, και το ότι μπορεί κάτι να γεννηθεί εκ του μηδενός. Τίποτα, κυρίες και κύριοι. Όλα έχουν σημεία από πίσω, βάσεις και ρίζες. Και πηγαίνεις βήμα-βήμα μετρώντας τις δυνάμεις σου. Και αφού λοιπόν καταλάβατε ότι μπορείτε να τους δίνετε τους αστυνόμους. Ναι, ήταν για πρώτη φορά ότι μπορούσαμε. Ναι. Και μπήκατε, συναντηθήκατε στο Πολυτεχνείο. Τι έγινε τώρα, στις 14 του μηνός γίνεται μια από τις συνήθεις συγκεντρώσεις στη νομική. Αρκετός κόσμος. Την ίδια ώρα στο Πολυτεχνείο δύο σχολές έχουν εκλογές, έχουν μαζευτεί για αρχαιρεσίες. Το είχαν καταφέρει. Πετάγεται κάποιος, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το επίθετό του, μετέπειτα όμως έγινε δήμαρχος Οροπού, άρα μπορούμε να βρούμε ποιος είναι. Ο οποίος λέει, τι καθόμαστε εδώ πέρα στην νομική τώρα, κάτω στο Πολυτεχνείο δέρνονται. Δεν ήταν αληθές ακόμα, αλλά ποιος το εξετάζει εκείνη την ώρα. Ήταν η σπίθα. Βγαίνουμε στη Σόλωνος, όλη τη διαδρομή, μπαίνουν και της φυσικομαθητικής τα παιδιά επί της Σόλωνος, και φτάνουν στο Πολυτεχνείο. Και από την πλαϊνή πόρτα της Τουρνάρη παίρνουν μέσα. Γίνεται επαφή. Υπήρχε με τους υπολείπους εκεί πέρα εκείνη τη στιγμή, όχι? Όχι. Όχι. Κάποιοι αστυνομικοί, οι οποίοι ξέροντας ότι οι άλλοι πάνε για εκλογές, ήταν μαζεμένοι, δεν προλαβαίνουν. Ήταν πολύς ο κόσμος. Και μπαίνουν μέσα. Έγινε ένας νερατζοπόλεμος, να το πω έτσι. Αλλά μπαίνοντας μέσα, πλέον το είχαμε κατοχυρώσει. Όχι τόσο πολύ για να μπορείς να πεις ότι το καταλαμβάνουμε και το κρατάμε, γιατί αυτό θα ήταν λάθος. Δεν μπορείς να κάνεις κατάληψη αν δεν έχεις μετρήσει τις δυνάμεις σου. Ακριβώς. Αλλά
Βγαίνουν και τα παιδιά που είχαν εκλογές, γίνεται μια συζήτηση, ετοιμάζω ένα βιβλίο στο οποίο πιστεύω ότι τα έχω καταγεγραμμένα moment to moment. Το έχω εδώ και ήθελα να το πω στο τέλος, ναι, ότι εντάξει, η κουβέντα αυτή γίνεται ενώψη. Είναι έτοιμο, αλλά δεν βρήκα καιρό και λόγω κορονοϊού να το εκδώσω. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Εκεί λοιπόν έχω καταγεγραμμένα όλα τα ονόματα που εγώ τουλάχιστον είδα. Τώρα αν κάποιος μου ξεφεύγει δεν τον θυμάμαι, να με συγχωρέσει αναδρομικά. Εν πάση περιπτώσει, η μέρα περνάει με ζυμώσεις ότι ρε παιδιά ευκαιρία είναι. Αφού είναι ευκαιρία, εντάξει. Βέβαια οι πολλοί κομματικοί είχαν ένα πρόβλημα. Έπρεπε να πάρουν γραμμή. Έτσι. Οπότε λέει εντάξει, ακόμη να το πούμε. Αλλά κάτσε να τηλεφωνήσω στο. Ναι, εκεί κάπου ο Ρήγας Φεραίος, είτε πιο ευέλικτος, είτε τα στελέχη είχαν μεγαλύτερη αυτονομία, ήταν έθερμοι από την αρχή. Η αντιεφέ ήταν λίγο πιο αρτηριοσκληρωτική, ώσπου να το πάρουν είδηση, φτάνουμε προς το απόγευμα. Τα στελέχη είναι μέσα. Ίσως να μην είχαν γραμμή, δεν ξέρω. Πάντως μέσα ήταν. Δηλαδή να πούμε ότι δεν μετήχε η τάδε οργάνωση, δεν μπορούμε να το πούμε. Αφού τα στελέχη της ήταν εκεί, είχαμε ένα προβληματάκι με τους αναρχικούς, οι οποίοι ήταν καμιά τριανταριά, οι οποίοι ντε και καλά θέλανε να κλείσουμε τις πόρτες και μάλιστα για πρώτη φορά άκουσα και κάποιο να βάλουμε φωτιά σε σχολή. Έφαγε κατραπακές αυτός, δεν το συζητάμε. Θυμάμαι ότι ένας είχε ανέβει σε μια ντουλάπα για να τον πιάσουμε να τον βγάλουμε έξω. Λοιπόν, μέχρι αυτού του σημείου. Εμείς τι θέλαμε τώρα, να πάει 10 η ώρα, να σχολάσουν τα φροντιστήρια που ήταν πολυπληθή εκεί γύρω, να μπει κόσμος μέσα, να είμαστε τόσοι και να μπορούμε να κρατήσουμε το Πολυτεχνείο. Αυτό τώρα στρατηγικά δεν το μπορούσαν να το σκεφτούν όλοι. Εμείς που είχαμε ήδη τις εμπειρίες από τις προηγούμενες καταλήψεις, ξέραμε τι θέλαμε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είναι βράδυ 10 η ώρα, 11, στο μπαλκόνι του κεντρικού κτηρίου, όπως μπαίνουμε τις γυριστές σκάλες, και είμαι με την Ιωάννα την Καριστιάνη. Φαντάζομαι σήμερα όλη η Ελλάδα την ξέρει. Πρόκειται για μορφή, όχι απλώς συντρόφισσα στους αγώνες. Και με το ίδιο πάθος, την ίδια εντυμότητα και το ήθος της. Και συζητάμε ακριβώς τη διαδρομή που είχαμε από την κατάληψη της σχολής της νομικής μέχρι εκείνη τη στιγμή. Πόσο δηλαδή πραγματικά είχαμε σηκώσει ένα βάρος τρομερό. Τότε το συνειδητοποιούσαμε, βλέποντας τι γίνεται. Και πραγματικά ξημερώντας η άλλη μέρα, 16 το πρωί, τρίβουμε τα μάτια μας, διότι έχει έρθει τόσος κόσμος, ανοίγουν οι πόρτες να μπουν πλέον, δεν φοβόμαστε μη μας το πάρουν, γιατί υπάρχει πλήθος. Τα συνθήματα είναι απίστευτα, στην πόρτα γίνεται χαμός, βγαίνει το πάθος κατά των Αμερικανών. Μα αν η Χούντα είναι αμερικανοκίνητη, δεν έχει κάτι με το αμερικάνικο λαό, έχει όμως με την αμερικάνικη κυβέρνηση και την αμερικάνικη πολιτική. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, το ΝΑΤΟ ή δεν ξέρω τι άλλο. Το βασικό όμως είναι θες την ελευθερία σου. Αυτό είναι όλο. Γι' αυτό και το σύνθημα κατέληγε στην ελευθερία. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, γνωστοί, άγνωστοι, βρήκα ανθρώπους που ήξερα ότι δεν είναι οργανωμένοι, που ήταν αυθόρμητοι και το ωραίο. Πολλοί μαθητές και μαθήτριες. Με τις ποδιές. Η ηρωική ποδιά, με τις ποδιές. Που ήταν έτσι ένα σύμβολο, να το πούμε σύμβολο, και τις κατάργησε ο Αποστόλης ο Κακλαμάνης ως Υπουργός Παιδείας το 82, κακός κατ' εμέ. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα ήταν ότι αρχίζουμε πλέον να καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πλήθος έχει ξεφύγει πλέον από τις δυνατότητές μας, τις παραταξιακές ή και πλέον από τις σχολές μας και πρέπει να γίνει κάτι συντονιστικό εκεί. Προγραμματίζονται λοιπόν με επαφές των εκπροσώπων των οργανώσεων, υπόψιον την Παναρμόνια την ειδοποίησα εγώ, βγαίνοντας κατά τις 8 η ώρα το πρώτο βράδυ και ειδοποιώντας το Θανάση Τσούρα, οπότε έγινε η οργάνωση και μέσα στο Πολυτεχνείο υπήρχαν άτομα τα οποία και εξελέγησαν στο συντονιστικό, όπως ο Λαλιώτης, ο Τζόρτζης κλπ. Και από τις άλλες παρατάξεις, πάρα πολλά παιδιά, εξαιρετικά. Η Ιωάννα δεν εξελέγει. Αυτό ήταν κακό. Για μένα έπρεπε να είναι παμψηφή. Όμως γιατί η γραμμή δεν είχε έρθει στην ώρα της, δεν είχαν οργανωθεί όπως θα έπρεπε, βγήκαν άλλοι, εν πάση περιπτώσει. Το βραδάκι
Έχει σημασία και η δράση του Καλούδη που. Ναι, ο Καλούδης το είχε κάνει στη νομική. Στη νομική. Είχε βρει, κάνω μια αναδρομή τώρα. Είχαμε καταφέρει να έχουμε μικρόφωνα και μεγάφωνα. Αυτά το κατάφερε ο Θοδωρής Καλούδης, ο γνωστός δημοσιογράφος. Τον είχα δει τρεις φορές αρχισυντάκτη. Τον είχα δει τρεις φορές αρχισυντάκτη, γι' αυτό και θα μου το έλεγε. Εκλεκτό παιδί και παλικάρι. Πολύ καλό παιδί. Παρέτες, είχαμε βγάλει και μια εφημερίδα Βραχίδια, την Πρωτοπορία, στην οποία στην Εθνική Επιτροπή. Τρία, δεν προλάβαμε άλλα, αλλά ήταν πολύ ωραία. Ήταν ο Χαρλαμπόπλος, ο Καλούδης και άλλα παιδιά, και εγώ κάποιο ρόλο τέλος πάντων, αλλά δεν έχει σημασία αυτό τώρα. Εκεί λοιπόν το βράδυ της 16 προς 17 εγώ βγαίνω και πάω στο Παγκράτη γιατί είχα πρόβλημα με το στομάχι μου. Έπρεπε να πάρω κάποια χάπια και έλκος δηλαδή. Και όταν ξάπλωσα λιγάκι να ξεκουραστώ, έπεσα σε λίθαργο. Είχα δύο μέρες ξάγρυπνος. Έτσι πήγα την άλλη μέρα το πρωί. Ήδη είχε γίνει ψηφοφορία. Από τη νομική σχολή ήταν ο Χρήστος ο Λάζος και ο Λαζαρίδης ο Χρήσανθος. Ο Χρήσανθος. Ο οποίος ήταν τότε τριτοετής φοιτητής. Και πολλά άλλα παιδιά από τις άλλες σχολές. Έπρεπε όμως να γίνει επέκταση του επίσημου συντονιστικού, γιατί υπήρχαν και άλλοι ρόλοι. Ας πούμε, ο Γιώργος ο Φιλιππάκης είχε αλλάξει τις πόρτες. Ήταν μαχητής, με ένα ξύλο στο χέρι ήταν μονίμως, έπρεπε να αναλάβει τέτοιο πόστο. Και κάποιοι άλλοι. Εμένα μου ανετέθη να συγκεντρώσω τους μαθητές. Δική μου ιδέα, αλλά τους το είπα, το δεχτήκανε και πάμε. Για να είμαστε πιστικοί, κάποιος είχε την ιδέα και έφερε ένα κλονάρι από πεύκο, το οποίο το έκοψαν, το σκαλίσανε και το χτυπούσαμε στο ταμπόν και γινόταν σφραγίδα. Και μοιράστηκαν κάτι πρόχειρα περί βραχιώνια με τις σφραγίδες ώστε να ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι από τη συντονιστική. Έτσι. Ένα τέτοιο είχα και εγώ. Ανάλαβα λοιπόν με κάποια παιδιά γνωστά μου και κάνα δύο μαθητές από το Βύρωνα που ήξερα και δώσαμε σήμα να μαζευτούν οι μαθητές. Όταν λες μαθητές ηλικίας, γυμνασίου. Δευτέρας λυκείου, τρίτης λυκείου. Τώρα ήταν και κανένας μικρότερος, νομίζω αυτής της ηλικίας. Και στο κτίριο που είναι όπως μπαίνουμε δεξιά το πρώτο, από την πόρτα έτσι, δεν βλέπει προς την Πατησίων, οι κολόνες του βλέπουν, μια αίθουσα που κατεβαίνεις κάποια σκαλάκια και είναι μπροστά σου, ας πούμε, για 200 άτομα το λιγότερο. Εκεί λοιπόν, με έλεγχο στις πόρτες, βάλαμε μόνο μαθητές. Δεν αφήσαμε να μπουν από κομματικές οργανώσεις. Μίλησα εγώ, ανέβηκα σε ένα έδρανο επάνω και τους εξήγησα τι κάνουμε εδώ πέρα. Μπορεί να έχει folklore το πράγμα, αλλά δεν ήρθαμε γι' αυτό. Ήρθαμε γιατί έχουμε αυτή την πορεία ως τώρα, τι βλέπουμε μπροστά μας. Τώρα πλέον δεν είναι για φοιτητικά αιτήματα το πρόβλημα. Συγκρουόμαστε πια με τη Χούντα. Είναι ξεκάθαρο. Έχει φύγει το πρόσχημα ότι θέλουμε ελεύθερες διαδικασίες, αρχαιρεσίες κτλ. Το ξέραν, το είχαν καταλάβει οι μαθητές αυτό? Όχι, οι μαθητές όχι. Είχαν έρθει γιατί ακούσαν ότι εκεί γίνεται και σήμερα, αν πεις ότι γίνεται κάτι, εκεί θα τρέξουν. Θα τρέξουν. Λογικό. Μαθητές. Το θέμα είναι να τους συνειδητοποιήσεις. Αυτά τώρα θα μας τα πεις αμέσως μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε. Ωραία. Εξασφαλίσετε ένα περιβάλλον για τους αγαπημένους και τους επισκέπτες σας πλήρως αποστηρωμένο και απαλλαγμένο από μικρόβια, βακτήρια και ακάραια. Η επιτραπέζια συσκευή αποστήρωσης με UVC ακτινοβολία το πραγματοποιεί. Φορητή και εύκολη στη χρήση της σε κάθε χώρο και σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Διαθέτει τηλεκοντρόλ λειτουργίας και ορισμό χρόνου απολύμανσης. Για τους επαγγελματίες που θέλουν αποστηρωμένους χώρους, υπάρχει η λάμπα οροφής με μόνιμη εγκατάσταση είτε Wi-Fi είτε χρονοδιακόπτη. Εξασφαλίστε οικονομικά και εύκολα σωστή και πιστοποιημένη απολύμανση.
είμαστε εδώ για να πάμε στις τελευταίες ώρες αυτού που έχουμε μάθει τελικά να λέμε εξέγερση του Πολυτεχνείου, και νομίζουμε ότι ήταν ένα απογευματάκι, ένα βραδάκι και έκανε ένα μπραφ το πράγμα. Με τον Γρηγόρη τον Κωσιβάκη, που μόλις έχει βγάλει λόγο στους μαθητές. Ήταν πραγματικά μια συγκινησιακή για μένα ώρα, διότι είχαμε ερωτήσεις, έπρεπε να τους ησυχάσουμε, ο καθένας είχε την απορία του, χρειαζόταν υπομονή, χρειαζόταν ύφος να τους πείσεις, φαίνεται ότι τα κατάφερα εκεί, αλλά το ρεζουμέ. Φύγετε, πηγαίνετε στα σχολεία σας, στις γειτονιές σας και ελάτε το απόγευμα και με άλλους. Να πληθύνουμε. Πράγμα που έγινε όντως. Και το απόγευμα στις 5 η ώρα περίπου έχουμε συγκέντρωση. Αυτή τη φορά το συντονιστικό μου έχει στείλει και έναν συνεργάτη, τον Ρομίλο Αυδή, ένα παλικάρι από τη Φιλοσοφική, εξαιρετικό παιδί, καλός ρήτορας. Είμαστε και οι δύο με τα μουστάκια μας, πολύ έτσι, εγώ μελαχρινός, αυτός ξανθός, μια χαρά είμαστε. Και σε αυτούς που πλέον έχουν έρθει, και δεν είναι οι 150 οι πρωινοί, είναι 250, ίσως και περισσότεροι. Και αρχίζουμε πλέον να λέμε πώς θα οργανώθουμε, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί το βράδυ, έτσι, και λέμε τι θα γίνει αύριο, άρα να φέρουμε κι άλλους, άρα να εξαπλωθεί το πράγμα. Ήδη ξέρουμε ότι έχουν εμφανιστεί και οι αγρότες των Μεγάρων, ναι, οι οποίοι τους είχε πάρει η Χούντα το δάσος όλο, τους ελαιώνες στην Πάχη, το ελαιοδάσος, και έχουν κατέβει με τα τρακτέρ, γίνεται χαμός. Μαθαίνουμε, γιατί εδώ λέω κάτι που το ξέρει ο κόσμος, ότι υπήρχε ήδη και λειτουργούσε ο ραδιοφωνικός σταθμός με τη Μαρία Δαμανάκη και το Μίτσο τον Παπαχρήστο. Αυτό έχει ξεσηκώσει κόσμο. Ήδη ξέρουμε ότι στην Κεσαριανή ετοιμαζότανε πορεία λαού να κατέβει. Άνθρωποι να κατέβουν. Προφανώς όμως και η Χούντα τα ξέρει αυτά. Και αρχίζουν πλέον να γίνονται διεργασίες. Ότι εδώ μας ξεφεύγει το πράγμα. Έτσι. Και κάποια στιγμή, εκεί γύρω στις 6.30 ώρα, αρχίζουν να πέφτουν δακρυγόνα, αλλά και πυροβολισμοί. Έχω την πληροφορία, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω τώρα, ότι υπήρχαν ακροβολιστές αγνώστου προελεύσεως και κατευθύνσεως, οι οποίοι ήταν στο κτίριο απέναντι, που ήταν η λεγόμενη Casa d'Italia, η Ιταλική σχολή. Οπότε με τους πρώτους πυροβολισμούς λέμε στα παιδιά ότι διαλύεται τη συγκέντρωση, αύριο μπορούμε να βρεθούμε και λοιπά πάλι το πρωί, βγείτε έξω να δούμε τι γίνεται και να πάμε στις πόλεις. Ναι, η συγκέντρωση έληξε αυτή. Βγαίνοντας και πηγαίνοντας προς την πύλη, βρήκα το Γιάννη τον Τζόρτζη, φίλο υπηρώτη, μέχρι και τώρα φίλο, διπλωματικός μετέπειτα, ο οποίος είναι εκπρόσωπος στη συντονιστική της Παντίου. Με τους πυροβολισμούς λοιπόν φεύγουμε και πάμε, όπως μπαίνουμε δεξιά που είναι τώρα το κεφάλι του αγάλματος, δεξιότερα είναι κάτι μπανανιές, και μπαίνουμε από κάτω. Δεν προλάβαμε να καθίσουμε και από πάνω μας, στο ένα μέτρο, ενάμιση, ρηπεί αυτομάτου. Δηλαδή αν ήταν λίγο παρακάτω, μας είχε θερήσει ή μας είχαν δει από εκεί. Φεύγουμε σφαίρα, μπαίνουμε από κάτω στο διπλανό κτίριο. Εν πάση περιπτώσει, αρχίζει να ανοιχτώνει, χειμώνας είναι. Και αρχίζει να καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα πια δεν θα είναι... Είναι κάπως διαφορετικά και από αυτή την άποψη. Μέχρι το βράδυ λοιπόν γίνονται συνομιλίες, επαφές, επικοινωνίες, πώς θα το διαχειριστούμε. Υπάρχει κόσμος πλέον αποκαμωμένος. Μπήκα σε κάποιες αίθουσες στο κτίριο Γκίνη, δεν θυμάμαι, και βρήκα ανθρώπους οι οποίοι κοιμόντουσαν. Άλλος, ξέρω εγώ, κουρασμένος, πεινασμένος κλπ. Αν και αυτή τη φορά υπήρχε καλύτερη οργάνωση, είχαν μπει προσφορές από φούρνους κλπ. Υπήρχαν παιδιά που κάνανε ράνους και με τα λεφτά αυτά ψωνίζανε επιδέσμους και τέτοια. Όμως αρχίζουν να έρχονται και οι πρώτες φήμες για τραυματίες και κάποια στιγμή και νεκρούς. Δεν μπορώ να το πω για το απ' έξω, γιατί δεν ήμουν μέσα. Όμως φέρανε κάποιον άνθρωπο στο κτίριο που είπα πριν ότι ήμουνα με την Ιωάννα, ξαναβρεθήκαμε εκεί και κάποιους άλλους γνωστούς, φέρανε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε χτυπηθεί στο λαιμό και μόλις τον βάλανε, τον ξαπλώσαν, είχε κάτι πρόχειρη πάγκη και υπήρχε άνθρωπος γιατρός. Μόλις έφευγε το δάχτυλό του από εδώ, πεταγόταν το αίμα επάνω σαν συντριβάνι.
αυτός αποκλείεται να έζησε. Δεν ξέρω ποιος ήταν, πώς τον λέγανε. Ήταν ένας νέος άνθρωπος, γύρω στα 55-40. Αυτός σίγουρα είναι νεκρός. Τώρα, ποιοι είναι οι άλλοι από εκεί, εγώ δεν μπορώ να το πω, δεν το είδα, αλλά σίγουρα υπήρχαν νεκροί. Και πώς να μην υπάρχουν, γιατί όταν πια πέφτω κι εγώ κάποια στιγμή μία η ώρα να ξαπλώσω, δεν αντέχω, έρχονται και με ξυπνάνε, σήκω, ήρθε τάγκς. Και φεύγω σφαίρα για την πόρτα και απέναντι υπάρχουν τρία τάγκς. Από μέσα είμαστε πάρα πολλοί, όμως το μάτι μου, Γιώργο, βλέπει ανθρώπους που είναι σαν τζίδες. Τους ήξερα από το ΕΑΤΕΣΑ. Είχαν πάρει σφρίση. Ήταν ήδη μέσα. Ήταν ήδη μέσα, είχαν πάρει σφρίση. Κοντοκουρεμένοι, αυτοί αδιάφοροι για τα πράγματα κλπ. Πράκτορες δηλαδή. Ήταν πράκτορες. Λοιπόν, είμαι με τον Γιώργο τον Αγιοστρατήτη, είμαι με κάποια άλλα παιδιά. Ένα φίλο, δεν θυμάμαι τώρα, μην πω κάτι για κάποιον που δεν ξέρω. Και φτάνουμε στην ώρα την κρίσιμη. Έχει βγει ο Λαλιώτης εκ μέρους της συντονιστικής και ο Τζουμάκας, οι οποίοι μιλάνε με τους ασφαλίτες, όπως είπαμε στο Πολυτέχνιο, δεξιά προς τη Στουρνάρη. Και ενώ όμως συνομιλούν και υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, μια συζήτηση αν θα βγούμε, πώς θα βγούμε, πότε θα βγούμε, είναι νύχτα τώρα, δεν μπορούμε, το πρωί, γκαζώνει απέναντι ο Ήλαρχος, θα θυμηθώ και το όνομά του, και φτάνει μπροστά στην πόρτα. Γυρίζει το πολυβόλο προς τα πίσω, δεν το έχει μπροστά, αλλά βάζει μπρος και ορμάει. Εγώ είμαι πίσω από την πόρτα, όχι ακριβώς εκεί που πέσαν τα μάρμαρα, πλακώθηκε η Mercedes κλπ. Και πολλά παιδιά, και η Πέπη Ριγοπούλου εκεί πρέπει να ήταν, δεν τη θυμάμαι πια, αλλά έπεσε όλο το κυκλίδωμα αυτό. Και πολλά παιδιά ήταν από κάτω. Όταν πέφτει αυτό και είναι από πίσω, εννοείται. Λοιπόν, έχω κάποια κοπέλα την οποία κρατά από το χέρι, από τις κοπέλες που ήταν στη μαθητική συγκέντρωση. Με ποδιά. Όχι, δεν είχε ποδιά, διμένη ίσως γιατί το απόγευμα ήρθε με άλλα ρούχα. Αλλά το θέμα είναι πια, μέσα εκεί χανόμαστε. Το τάξ μπαίνοντας μέσα, προχωράει γύρω στα 15 μέτρα και Γιώργο σταμάτησε στο χέρι μου. Ήταν ένα κρύο μέταλλο, το οποίο το νιώθω ακόμα. Ήταν κάτι απίστευτο σαν αίσθηση. Από εκεί και πέρα πλέον άλλοι οπισθοχωρούν προς τα μέσα, άλλοι φεύγουν από τις πόρτες δεξιά. Εγώ έφυγα από τις πόρτες δεξιά. Πρέπει να πω ότι ήμουν αθλητής, έπαιζα βόλεϊ στον Πανιόνιο. Εκείνη τη χρονιά είχαμε πάρει και αίτη το πρωτάθλημα ως βολεϊμπολίστες και βεβαίως τα πόδια μου με κρατάγανε. Έτσι διέφυγα. Όμως πίσω μου έγινε χαμός. Έτσι, δηλαδή πραγματικά όταν μετά από πολύ καιρό είδα τις φωτογραφίες και πρέπει να το πούμε αυτό, είχαμε ομάδες περιφρούρησης για να προφυλάξουμε τα όργανα στις βιτρίνες του Πολυτεχνείου. Δεν εφήγει από φοιτητή ούτε ένα αντιδραστήριο, ούτε ένα γυάλινο, ούτε ένα σπίνακα, ένα σχέδιο. Σεβαστήκαμε τη δουλειά των συμφοιτητών μας ή των καθηγητών. Μόνο στο πρίτανη το γραφείο ξέρω ότι μπήκανε για να βρούνε στοιχεία για χαφιέδες, για το ένα, για το άλλο. Εκεί πρέπει να γίνει κάποια αυτή. Στα κτίρια, αυτό που βλέπαμε τα μετέπειτα χρόνια που τα καταστρέφανε, τα καίγανε, αυτό είναι απαράδεκτο. Και δείχνει την απόσταση και τη διαστροφή της ιδεολογίας εκείνης, της ιδεολογίας, της αξιοπρέπειας, του ήθους, της οικογενειακής αγωγής, και αυτό πρέπει να το και πούμε, μπορεί σημερινή να φανεί συντηρητικό, αλλά εγώ το θεωρώ και το πιστεύω. Λοιπόν, ό,τι σπάστηκε, ό,τι κατεστράφει μετά, έγινε από τους ίδιους. Όταν μπήκαν μέσα, δεν αφήσανε τίποτα. Μάλιστα. Για να διασύρουν και να συκοφαντήσουν το φοιτητικό κίνημα. Κλείνοντας, θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν κάποιοι που καπηλεύτηκαν όλη αυτή την ιστορία μετά και πήραν οφίτσια λέγοντας και φουσκώνοντας πράγματα και κάνανε και χτίσανε καριέρες. Άλλοι που ήταν μέσα και τις χτίσανε και άλλοι που δεν ήταν μέσα και τις χτίσανε. Είναι έτσι ή δεν είναι? Σαν αποτέλεσμα μπορείς να το πεις, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή, εκείνες τις στιγμές, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι δεν ήταν ειλικρινείς οι συναγωνιστές. Θεωρώ για όλους
αν στο βάθος του μυαλού του κάποιος σκεπτόταν ότι μπορεί κάποτε να το εκμεταλλευτεί, απαιτούσε σκηνοθετική φαντασία. Δεν το πιστεύω. Εγώ θεωρώ ότι όλοι πήγαν να προσφέρουν. Αν θέλεις με ιδεολογικές παρεκκλήσεις για άλλους στόχους ο μεν, για άλλους στόχους ο δε. Για μένα ήταν η απελευθέρωση της πατρίδας μου. Να... Έτσι το νιώθα. Και έτσι είναι. Να πούμε ότι κάποια κόμματα προσπάθησαν περισσότερο από κάποια άλλα να το καπηλευτούν αυτό. Ούτε και αυτό μπορώ να το πω. Ούτε και αυτό. Γιατί αν πούμε ότι η αριστερά σήκωσε το μεγάλο βάρος, και είναι γεγονός αυτό, εκεί μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε και ιδιοτέλεια. Διότι όπως και στον εμφύλιο πόλεμο, δηλαδή κάνω αντίσταση να φύγουν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί για να επιβάλλω Σοβιετία. Με συγχωρείς, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν είναι απελευθέρωση αυτή. Αν τώρα στο Πολυτεχνείο κάποιες οργανώσεις είχαν σκοπό να το καπηλευτούν γιατί να επιβάλλουν κάτι δικό τους, λάθος. Δεν είναι έτσι. Και ένα ακόμα. Υπήρχαν ξένοι παράγοντες γύρω-γύρω, πολιτικά πρόσωπα από άλλες χώρες σε αυτήν εδώ, όπως είδαμε τους Έλληνες πράκτορες της ΕΣΑ μέσα εκεί. Επειδή μετέπειτα ήμουν και δικηγόρος και έχω μάθει να μιλάω με αποδείξεις. Δεν έχω τέτοιες αποδείξεις, άρα δεν μπορώ να το πω. Όμως αν κρίνουμε από το γεγονός ότι αμέσως μετά το Πολυτεχνείο η σκληρή χούντα επεκράτησε του Παπαδόπουλου, ήρθε ο Ιωαννίδης και επέβαλε σκληρή δικτατορία, γι' αυτό και αναγκαστήκαμε να εξαφανιστούμε, έτσι, εγώ προσωπικά, μου επιτρέψει την παρένθεση, αναγκάστηκα να βρεθώ στα Μάρμαρα Θειότιδος, φιλοξενούμενος από έναν δυστυχώς χαμένο τώρα φίλο γιατρό, ο οποίος με παρουσίασε ως επίσης γιατρό και εξαιτίας αυτού του γεγονότος και της ιδιότητας που δεν είχα, πήρα μέρος και σε το και το. Λοιπόν, φεύγοντας από εκεί, βρέθηκα πάλι στην Αθήνα για να αλλάξω ρούχα και με το φίλο Γιώργο Αγιοστρατήτη, κρυφτήκαμε σε ένα φιλικό στην του Κίμη. Σπίτι, στην Κίμη, στον πύργο, όπου πραγματικά έχω και κάποιες φωτογραφίες από εκεί και μνήμες απίστευτες. Γι' αυτό είναι και το ερώτημα, βρε παιδί μου, τι πέρασες. Μα δεν θα μπορούσα να δεχτώ να μην τα περάσω, εκ των υστέρων κρίνοντας. Σίγουρα είναι πτυχές της ζωής σου που πρέπει να επιδιώκεις να τις έχεις, αν θες να είναι η ζωή σου ενδιαφέρουσα. Αν δεν είναι, τι να την κάνεις. Έτσι δεν είναι. Και με αυτά τα λόγια του Γρηγόρη του Κωσιβάκη, ότι όταν βρεθείς σε αυτές τις στιγμές θα πρέπει να κοιτάξεις να κάνεις τη ζωή σου ενδιαφέρουσα, γιατί αλλιώς ήρθες και πέρασες από εδώ και δεν άφησες ούτε ίχνος ούτε τίποτα. Ας τιμήσουμε αυτά τα παιδιά που, όπως ακούσατε, πήγαν εκεί πέρα από έναν και μόνο λόγο. Γιατί δεν ανέχονταν άλλο τη λογοκρισία, τη σκλαβιά, την ανελευθερία. Με αυτά τα λόγια κλείνουμε το δικό μας αφιέρωμα στο Πολυτεχνείο.